Η ανθρωπότητα ζει το δεύτερο μεγάλο σφαγείο του Μεγάλου Πολέμου. Αν από το πρώτο μεγάλο σφαγείο βγήκε η Ρώσικη Επανάσταση, από το δεύτερο κυριαρχεί ο σαλινισμός και ουσιαστικά σπάνε μόνο η Κίνα και η Ιουγκοσλαβία. Στη χώρα μας έχουμε πραγματικά μια επανάσταση η οποία θα ξεπουληθεί, ακολουθώντας δηλαδή τη γραμμή, το κουκουέ, τη γραμμή του σταλινισμού, θα ξεπουληθεί και θα οδηγηθεί στην ήττα. Θα περάσουμε δηλαδή, ουσιαστικά θα τελειώσει ο δεύτερος πόλεμος το 1949 και αμέσως μετά θα περάσουμε στο μετεμφυλιακό έτσι κράτος, το οποίο σήμαινε για τις εργατικές και λαϊκές μάζες διώξεις, εξορίες, τρομακτικά δεινά και αστυνομοκρατία. Αυτό το γεγονός προφανώς έχει επηρεάσει και την λογοτεχνική παραγωγή και την ποιήση και σε ένα βαθμό έτσι την πεζογραφία. Όσον αφορά την ποιήση, προφανώς έχουμε να δούμε αρχικά τους επιζώντες ποιητές από την πολύ δημιουργική δεκαετία εκεί του 30. Αυτοί πειραματίστηκαν σε αυτή τη δεκαετία, αλλά κυρίως τα μεγαλύτερα επιτεύγματά τους θα τα δώσουν με τα πολεμικά. Όταν μιλάμε για επιζώντες ποιητές, μιλάμε για τον Σεφέρη, για τον Ελίτη, τον Ρίτσο και σε ένα βαθμό και τον Εγκονόπλιο. Εκτός όμως από αυτούς και για αυτούς θα πούμε κάποια πράγματα, θα εμφανιστεί μια νέα γενιά ποιητών, οι οποίοι αρχικά θα επισκιαστούν από αυτούς τους μεγάλους της γενιάς του 30. Η κριτική δεν θα ασχοληθεί ακριβώς με αυτούς. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της νέας γενιάς ποιητών είναι αυτό που λέει ο ποιητής Συνόπουλος, ότι δεν ξεπέρασαν ποτέ το τοπίο του θανάτου. Το πνευματικό κλίμα έτσι της εποχής, όπως το λέει, το περιγράφει ο Βίρον Λεοντάρης, είναι ότι η μεταπολεμικότητα ορίζεται τουλάχιστον από τρία οδυνηρά δεδομένα. Ένα από τα στρατόπεδα συγκέντρωση. Την κατακρίνησή του μέσα σε μια καθολική ενοχή, ο ουμανισμός αντικρίζει την κόλαση και το παράλογο. Και με τρόμο και φόβο καταλαβαίνει πια ότι δική του είναι η κόλαση και δικό του το παράλογο. Μετά το Auschwitz δεν μπορεί να γραφτεί ποιήση, θα πει ο Αντόρνου. Για να αντιφάσει βέβαια σε ένα άλλο σιτάτο του, ότι εν πάση περιπτώσει αναγνωρίζουμε το δικαίωμα να εκφραστεί αυτή η αδιάκοπη οδύνη όσο και το μαρτύριο του ουδιαχτού. Η μεταπολεμική ποιήση δεν μπορεί να υπάρξει λοιπόν παρά μόνο με την αμφισβήτηση του ίδιου του εαυτού. Το δεύτερο σημείο είναι η Χειροσύμα, όπου εκεί πέρα ανατρέπεται ένας πολύ σημαντικός μύθος για την ποιήση, ο μύθος της δημιουργίας, και εδώ μπαίνουμε σε ένα νέο μύθο μιας αποδημιουργίας, μιας καταστροφής τέτοιου τύπου. Το τρίτο σημείο είναι η αγωνιακή αίσθηση ότι ο δεύτερος πόλεμος δεν ήταν ήττα του φασισμού, αλλά τελικά ήταν ήττα της ίδιας αίσθησης της ανθρωπότητας. Μέσα σε αυτό το πνευματικό κλίμα και σε αυτά τα δεδομένα υπάρχει προφανώς μια φορτισμένη από επαναστατικότητα αίσθηση της ήττας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους επιζήσαντες ποιητές, κυριαρχούν, όπως είπαμε, στην ποιήση με τα όριμα έργα τους, δεν θα σταθούν αδιάφοροι στους πειραματισμούς που κάνουν οι νεότεροι. Η διαφορά τους από τους νεότερους ποιητές είναι ότι αυτοί πιστεύουν στην απολυτρωτική δύναμη της τέχνης τους, η οποία όχι μόνο δεν κλονίζεται από τον πόλεμο κτλ., αλλά σε έναν βαθμό ενισχύθηκε παρά το μεταπολεμικό έτσι τραύμα. Έτσι λοιπόν ο κύριος αστός ποιητής, ο Σεφέρης, αφού γράψει την Κύχλη το 1947, όπου αναγγέλει, όπως ο ίδιος ήλπιζε, το τέλος των εχθροπραξιών με τη συμφιλίωση και την αναγέννηση έτσι της αγάπης, θα έρθει ο εμφύλιος και αυτό δεν θα μπορέσει προφανώς να πραγματοθεί, θα περάσει μία δεκαετία περίπου όπου δεν θα δημοσιεύσει ποίηματα.
Το 1955 θα επανέλθει με το ημερολόγιο καταστρώματος γάμα. Θα έχει πάει στην Κύπρο, ήταν πρόξενος, έτσι, ήταν διπλωματικός υπάλληλος το 1953 και το 1954, όπου και θα ανακαλύψει ουσιαστικά τότε το νησί, θα το ανακαλύψει ως μια ελληνοορθόδοξη χριστιανική αγροτική κοινότητα και θα αρχίσει να έχει πάλι να διαπλάζει ένα όνειρο ότι μπορεί να υπάρξει ο ελληνισμός, γιατί πιο πριν θα έχει περάσει και από τη Σμύρνη, από όπου θα δει ότι εκεί που μεγάλωσε, από τη μεγάλη λεγόμενη Ελλάδα, δεν υπάρχει πλέον τίποτα που να θυμίζει τα παιδικά του έτσι χρόνια. Θα ανακαλύψει λοιπόν στην Κύπρο μια κοινότητα ελληνική, η οποία μπορεί να υπάρχει και έξω από τα σύνορα της χώρας. Την ίδια εποχή θα έχουμε το κίνημα για το Κυπριακό, το οποίο ζητάει την ένωση με την Ελλάδα, πράγμα το οποίο βέβαια θα καταστήλουν οι Άγγλοι απεικιοκράτες που θέλουν να διατηρήσουν το καθεστώς εκεί. Αυτό θα αποτελέσει έμπνευση έτσι για τον ποιητή. Εδώ θα έχουμε πάλι τη βάση μιας εθνικής περιπέτειας, η οποία όμως η ιστορία θα αρνηθεί και πάλι να έχει έτσι ο τέλος. Το ποίημα που νομίζω που κλείνει τη συλλογή του Έγκομη είναι ένας αρχαιολογικός χώρος έτσι στην Κύπρο. Θα παρουσιάσει την ανάδυση μιας τέτοιης ονειρικής γυναικείας μορφής. Αυτή δεν θα γίνει όπως την Αφροδίτη από τη θάλασσα, αλλά από την ανασκαφή έτσι ενός εργάτη. Σε αυτή τη μορφή θα συμπυκνώσει όλες τις ιστορικές περιόδους του ελληνισμού. Η μορφή αυτή είναι ένα κράμα από μια αρχαία θεότητα και την θεοτόκο όπως την απεικονίζουν έτσι η Ορθόδοξη Αγιογραφία. Θα προσπαθήσει λοιπόν να συνδυάσει και να συνθέσει τις διάφορες εποχές του ελληνισμού, όπως έκανε παραδείγματος χάρη ο Παλαμάς με τη φλογέρα του βασιλιά και όπως προσπάθησε να κάνει ο Σικελιανός στο Πάσχα των Ελλήνων. Όμως αυτή τη φορά κατάφαση στο όραμα δεν υπάρχει που να σφραγίζει αυτό το ποίημα, καθώς στο τέλος του ποίηματος προβάλλει ο πραγματικός κόσμος και λέει «Ο κόσμος ξαναγινόταν όπως ήταν, ο δικός μας, με τον καιρό και το χώμα και όλα στέγνωσαν μόνο μια στο πλάτωμα του κάμπου, στη πέτρα στην απόγνωση, στη δύναμη τη φαγωμένη, στον άδειο τόπο, με το λιγοστό μοτάρι και τα γκάθια, όπου γλιστρούσε ξέρνια στο ένα φίδι, όπου ξοδεύουν πολύ καιρό για να πεθάνουν». Οι αξίες του Σεφέρη είναι ουσιαστικά δηλαδή οι αστικές αξίες, οι οποίες παραμένουν έτσι και τα ιδανικά, τα οποία παραμένουν παράλυτα. Αν οι συμπληγάδες έτσι πέτρες στον πόλεμο κινούνταν με μεγάλη ένταση, για το ποιητή αυτές στην περίοδο της ειρήνης θα επανέλθουν στην ηρεμία και με αυτόν τον τρόπο ο ποιητής θα παραμείνει. Οι πληγάδες πέτρες στις οποίες είναι κλεισμένες ο τόπος μας θα επανέλθουν στην κανονική της κίνηση και ο ποιητής θα παραμείνει, θα επανέλθει στα παράλληλα ιδανικά. Σε ό,τι αφορά τον Ελίτη, λέγοντας ότι το άσμα ηρωικό και πένθυμο για τον χαμένο υπολογαγό της Αλβανίας ήταν ένα ποίημα στο οποίο ο ποιητής, σοκαρισμένος από το γεγονός του πολέμου, ουσιαστικά ρωτάει γιατί συμβαίνει αυτός ο πόλεμος, θα προχωρήσει από εκεί και θα γράψει το έργο που θεωρείται έργο ζωής του, το Άξιον Εσύ. Η συγγραφή του θα διαρκέσει 14 χρόνια. Θα είναι ένα μακροσκελές ποίημα, το οποίο δεν είναι ασυνήθιστο για την εποχή και θα εκτείνεται έτσι 88 σελίδες. Σημαντική θέση στο έργο αυτό του Ελίτη έχει η Ορθόδοξη Χριστιανική Παράδοση και η ελληνική και η εκκλησιαστική γλώσσα, το μαρτυρεί άλλωστε και ο τίτλος έτσι του ποίηματος. Ο πόλεμος, η ήττα, η κατοχή παρομοιάζονται έτσι με τα πάθη του Χριστού. Ήδη στο προηγούμενο ποίημα του έχει ανακαλύψει το αρχέτυπο της ανησιάτικης έτσι αναγέννησης. Στο ποίημα, όπως και στο ποίημα του Σεφέρη έτσι της ίδιας δεκαετίας, θα συνεχίσει να επεξεργάζεται την παράδοση σαν μια βάση για μια μελλοντική έτσι απολύτρωση.
και ο Σεφέρης και ο Ελίτης και ο Ρίτσος θα αντλήσουν πόρους από το παρελθόν για να αντιμετωπίσουν τις αλήθειες του παρόντος. Το πείμα αυτό απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες που ζουν αιώνες πεινωμένοι στον τραχή αυτό τόπο, που αγωνίστηκαν για να τον διατηρήσουν. Αναφέρεται σε όλους τους ξένους ιστορικά κατακτητές που περάσαν από τον τόπο αυτό και οι οποίοι δεν μπόρεσαν οι τρόποι και οι νόμοι τους να βρουν ρίζες σε αυτή την μπαμπάλαια γη. Εκτός λοιπόν ο Ελίτης ειδικά από την Ορθόδοξη παράδοση και τη Βυζαντινή θα αξιοποιήσει πάρα πολύ το γεωγραφικό φυσικό περιβάλλον και τη λαϊκή έτσι παράδοση. Είναι στη δημοτική γλώσσα και καταφέρνει με αυτό το κλίμα ο ποιητής τελικά να δημιουργήσει όχι έναν πραγματικό κόσμο αλλά έναν αγνό κόσμο της φαντασίας έτσι όπως ο ίδιος τον θέλει με τις αξίες και τα ιδανικά του μέσα. Σε ό,τι αφορά τώρα τον Ρίτσο, ο οποίος βέβαια είναι και ο στρατευμένος ποιητής εκεί με το Κομμουνιστικό Κόμμα, ο Ρίτσος μετά από την αποφυλάκησή του από το στρατόπεδο συγκέντρωση στη Μακρόνισσο και από τον Άγιο Ευστράτιο το 1952, δεν θα γράψει ποίηματα ακριβώς του σοσιαλιστικού ρεαλισμού, θα πούμε λίγο και κάποια πράγματα παραπάνω, θα αρχίσει να γράφει ολόστιχα ποίηματα και πολύστιχα με τη μορφή ενός δραματικού διαλόγου. Αυτά είναι η σονάτα του Σελινόφωτος και η τέταρτη διάσταση. Το θέμα έτσι, του πρώτου αυτού πολύστιχου ποιήματος είναι μία μαυροφορεμένη ηλικιωμένη γυναίκα που απευθύνεται σε έναν νέο άντρα που ανυπομονεί να εγκαταλείψει το παλιό φθαρμένο σπίτι της με το αχρησιμοποίητο πιάνο που φωτίζεται μόνο από το άσπλαχνο φως του φεγγαριού. Ο νέος είναι σιωπηλός και είναι εκπρόσωπος του μέλλοντος. Και συνεχώς η γυναίκα λέει άφησέ με να έρθω μαζί σου, τον διακόπτει συνεχώς με αυτό, εκφράζει την επιθυμία της γυναίκας να γευτεί το μέλλον. Η γυναίκα όμως μοιάζει πολύ απίθανο να αποχωριστεί το παρρυκνασμένο έτσι περιβάλλον της, το πλάτη έτσι με το λόγο της μέσα στο πείμα. Εκφράζει την παρακμή της μικροαστικής οικογένειας. Το πείμα αυτό τελειώνει κάπως έτσι αόριστα. Η ίδια η ποιήση καταλαμβάνει μια διφορούμενη θέση ανάμεσα στον παλιό κόσμο και στη νέα πολιτεία των ροζιασμένων χεριών και του μεροκάματου που προσπαθούσε να προωθήσει ο Ρίτσος ως κομματικά στρατευμένος ποιητής. Το ραδιόφωνο παίζει συνέχεια και τελειώνει με τη σονάτα του Μπετόβεν και τελειώνει με τη σονάτα του Σελινόφωτος του Μπετόβεν. Ο ποιητής εδώ αναφέρεται υπερηστικά βέβαια στην απελευθερωτική δύναμη έτσι της τέχνης. Σύμφωνα με την ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας εκεί από τον Μπίτον, τα περισσότερα ποίηματα της εποχής αυτής του Ρίτσου δεν είναι πολιτικά. Τα ποίηματά του έχουν μια ζωτικότητα και το στρίγος που τους δίνει ένας νοσταλγικός σεβασμός προς την παλιά τάξη στην οποία αναπόφευκτα είναι ριζωμένη η ποίησή του και η στράτευση στο όραμα του επαναστατικού μέλλοντος. Η ποίησή του διαφέρει πάρα πολύ από αυτό που ονομάζουμε ποιητές της ήττας, έτσι, τους νέους δηλαδή ποιητές, της νικημένης έτσι αριστερά. Και οι τρεις αυτοί, και ο Ρίτσος και ο Σεφέρης και ο Ελίτης, καταφέρνουν να κινητοποιήσουν όλες τις δυνατότητες της τέχνης τους, προκειμένου να εκφράσουν μια δυναμική και συνεχή έτσι κατάφαση. Η κατάφαση ενός από τις καλύτερου κόσμου, στο Ρίτσο έρχεται περισσότερο διαμέσου της πολιτικής, στους άλλους έρχεται μέσα από τις ουτοπικές ή υπερφυσικές λύσεις που αναζητούν. Σε ό,τι έτσι αφορά τον Εγγονόπουλο, μετά τον Πολυβάρ, τα έργα αυτής της περίοδου τον εμπνέει το ταξίδι σε εξωτικά μέρη. Γι' αυτόν ο σουρεαλισμός είναι η νομιμοποίηση της επιθυμίας. Έτσι, με το υπεροχιάνιό του δεν έχει άλλο σκοπό παρά να διανοίγει ελεύθερο χώρο ώστε η γλώσσα να μπορεί να ικανοποιήσει οποιαδήποτε την επιθυμία. Όλοι αυτοί οι ποιητές του 30, παρόλο τον πόλεμο και το τοπίο του θανάτου, δίνουν μια θετική προοπτική για έναν καλύτερο κόσμο και αυτό τους διαφοροποιεί έτσι από τους νέους ποιητές. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους ποιητές, κανένας τους, όπως είπαμε, δεν ξεπέρασε αυτό το πεδίο του θανάτου. Παρ' όλα αυτά, ακολούθησαν αντικρουόμενες έτσι και διαφορετικές στρατηγικές.
Η μία είναι η ελεύθερη και δημόσια έκφραση και αυτή είναι οι κοινωνικοί ποιητές της αριστεράς. Η άλλη είναι αυτοί που προσπάθησαν να εκφράσουν μια εσωτερικευμένη μελαγχολία και ένα σεβασμό προς παραδοσιακούς τρόπους, κατά κάποιο τρόπο σαν χαμηλόφωνη διάδοχη έτσι του Παλαμά. Και η τρίτη κατηγορία είναι αυτοί που κινήθηκαν σε χώρους έξω από οποιαδήποτε άμεση παραπομπή στον εξωτερικό κόσμο και πέρα από οποιαδήποτε επικοινωνία με αυτόν, μια πίεση ερμητική, σχεδόν μυστικιστική. Κοινό σημείο όμως και των τριών αυτών κατευθύνσεων είναι ότι υπάρχει διαρκής αμφισβήτηση του ρόλου έτσι της ποίησης, πράγμα που δεν υπάρχει στους προηγούμενους. Οι κοινωνικοί ποιητές θα θεωρούν την ποίηση υποδεύτερη από την ίδια τους την πράξη, γιατί όλοι συμμετείχαν μέσα στους αγώνες και στον εμφύλιο, διαμορφώθηκαν ουσιαστικά στα στρατόπεδα συγκέντρωση. Για τους άλλους, η ποίηση είναι ένα διαφανές αδιαπέραστο υλικό, διαμέσου του οποίου οι ποιητές, ανοιχνεύοντας και ψηλαφώντας, φτάνουν προς κάτι άλλο. Αυτό το κάτι άλλο είναι άλλοτε η αντικειμενική κατάσταση των πραγμάτων, άλλοτε είναι μια νέα θρησκευτικότητα, η οποία αντλεί από την ορθόδοξη παράδοση, αν και δεν είναι πάντα στις αντιλήψεις τις απαραίτητα χριστιανικές. Εδώ πρέπει να πούμε ότι η επιρροή του Καβάφη με την ανθρώπινη συμπάθειά του για τους με τη διάφανη ηρωνία της και την ανθρώπινη συμπάθειά της για τους χαμένους στις μάχες της ιστορίας θα αποδειχθεί στα χέρια των κοινωνικών ποιητών ένα πραγματικό έτσι εργαλείο. Τώρα, μετά τον πόλεμο, ο μεγάλος ποιητής της αριστεράς, ο Βάρναλης, θα σοπάσει. Θα σοπάσει όχι γιατί είχε παλιά εκφραστικά πιθανά μέσα, μάλλον τα δικά του μέσα ίσως να τον βοηθούσαν, δηλαδή να μιλήσει ίσως παραπάνω. Θα σοπάσει όμως γιατί έχει ζήσει τον πρώτο πόλεμο, τον έχει αντιμετωπίσει από την πλευρά της επαναστατικής, του επαναστατικού έτσι διευθετισμού και με αυτή την έννοια βλέποντας το τι γίνεται έτσι στο δεύτερο πόλεμο δεν έχει... δεν μπορεί να πει τίποτα. Σε ό,τι αφορά τώρα το ιδεολογικό υπόβαθρο αυτών των αντιστασιακών ποιητών, και εδώ είναι το πρόβλημα και εδώ πρέπει να δώσουμε σημασία, δεν είναι η κοινωνική επανάσταση. Είναι η εθνικοπελευθερωτική ιδεολογία του ΚΚΕ, όπου στόχος του αγώνα είναι η εθνική απελευθέρωση από ένα ξένο έτσι κατακτητή επιδρομέα και ένα πολύ γενικό και πολύ αόριστο αίτημα για μια υποτιθέμενη καλύτερη κοινωνία. Αυτή η 20ετία του 1940-1960 ίσως είναι από τις περιόδους εκείνες της ποίησης η οποία επηρεάζεται σχεδόν τόσο πολύ δηλαδή από τις ιδεολογίες και έχει τόσο μεγάλες ιδεολογικές επιδράσεις. Η ποίηση ιδεών πριν τον πόλεμο, προφανώς από τη μεριά της αστικής τάξης, είχε θητεύσει το μεγαλοειδιατισμό, την μεγάλη ιδέα δηλαδή, κυρίως μέχρι να εμφανιστεί ο Βάρναλης με τον νεοδιαφωτισμό και τον μαρξισμό. Φαινόταν ότι υπήρχε, ότι θα μπορούσε να προκύψει μια ποίηση ιδεών στο κλίμα του σοσιαλισμού και από τη μεριά της εργατικής τάξης. Αυτό όμως θα ανακοπεί από τον σοσιαλιστικό ρεαλισμό και από την μεταξική έτσι δικτατορία. Ένα ακόμη σημείο που έχει σημασία, γι' αυτό δηλαδή το αντιπολεμικό που εμφανίζεται στη δεκαετία του 20, αλλά δεν θα εμφανιστεί έτσι σε αυτό το δεύτερο πόλεμο, είναι ότι το έπος έτσι της Αλβανίας, σε εισαγωγικά το έπος, που στην πραγματικότητα ήταν μια τραγωδία από τις μεγαλύτερες έτσι της ελληνικής ιστορίας, δεν θα γραφτεί, γι' αυτό το πράγμα δεν θα γραφτεί σχεδόν τίποτε. Από τον πόλεμο που πέρασε, από αυτόν τον πόλεμο πέρασε στην νεοελληνική ποιήση η ιδέα του πατριωτισμού και της εθνικής απελευθέρωσης. Ή στην καλύτερη περίπτωση υποτίθεται του αντιφασιστικού αγώνα του ελληνοεθνικού έτσι πολέμου. Η τραγωδία του στρατού με την άταχτη υποχώρηση, οι αγριότητες του πολέμου και της κατοχής και ότι στον πόλεμο εν πάση περιπτώσει σκοτώνει άνθρωπος άνθρωπο, δεν βρήκαν θέση στην ποιήση. Η έλλειψη αυτή του προβληματισμού
μάλλον η έλλειψη αυτή οφείλεται στην έλλειψη προβληματισμού για το φαινόμενο του σταλινισμού και της εθνικοαπελευθερωτικής έτσι, πολιτικής που έβαζε για το κίνημα. Υπάρχει έλλειψη προβληματισμού για τα αίτια της ναζιστικής έτσι, πλημμυρίδας, ο γρήγορος ίσως ρυθμός του πολέμου, οι πολύ εφήμερες νίκες του ελληνικού στρατού και η απότομη ύστερα κατάρρευση του μετόπου και το πέρασμα στην εχθρική κατοχή, μάλλον συγχωνεύουν σε περιπέτειες του πολέμου κατευθείαν με τη λεγόμενη εθνική αντίσταση και καθυλώνουν πραγματικά την ελληνική διανόηση σε αυτό που συνιστούσε την εθνικοαπελευθερωτική αντιστασιακή ιδεολογία, σε μια δηλαδή πάρα πολύ οπισθοδρομημένη συνείδηση με βάση και το τι ακριβώς συνέβη και εκείνη την εποχή. Δηλαδή, στην πραγματικότητα μια επαναστατική πάλι ενός ένοπλου, μιας ένοπλης εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων. Εκεί λοιπόν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης θα μαθητεύσουν οι ποιητές της μεταπολεμικής πρώτης γενιάς ο Άρης Αλεξάνδρου, ο Μανώλης Αναγνωστάκης, ο Μιχάλης Κατσαρός, ο Τάσος Λιβαδίτης, ο Τίτος Πατρίκιος και άλλοι. Θα γράψουν μια ποίηση ανεπιτίδευτη, θα βρουν την αφορμή της σε σκηνές της καθημερινής ζωής, της θέρησης, τα συναισθήματα των ανθρώπων. Συχνά παίρνουν έτσι αφηγηματικούς ρυθμούς. Ο Αναγνωστάκης μάλιστα θα οδηγήσει στην υπερβολή τη λυπή παρουσίαση μιας ανελέητης πραγματικότητας. Χρησιμοποιούσε και ήταν αυτό μια τεχνική έτσι, πρωτότυπη, ονόματα και ημερομηνίες. Σαν σύμβολα στην ποιήση. Να δούμε πώς αντιμετωπίζει εδώ το θάνατο που γεμίζει έτσι την καθημερινή ζωή. Μια μέρα μας στήριξε κάποιος το αυτί. Πέθανε ο Χάρης. Σκοτώθηκε ή κάτι τέτοιο. Λέξεις που ακούμε κάθε μέρα. Κανείς δεν τον είδε. Ήταν σούρκο. Θα είχε σφιγμένα τα χέρια όπως πάντα. Τα μάτια του χαράχτηκαν άσβητα η χαρά της καινούργια ζωής μας. Μα όλα αυτά ήταν απλά και ο καιρός λίγος. Κανείς δεν προφέρει. Στεγνός λοιπόν καθημερινός λόγος αφήγησης, το μήνυμα του θανάτου υποβιβάζεται σε μια κοινοτυπία μπροστά στο ίδιο το γεγονός που έτσι γίνεται ακόμη έτσι πιο τρομακτικό. Κανένας δεν προφέρει να αναλογιστεί το θάνατο ούτε και ο ίδιος ο ποιητής. Ο Αναγνωστάκης θα είναι ο κύριος εκπρόσωπος του αντιστασιακού πεσημισμού. Θα υπάρχει στην ποιησή του ένα αγωνιακό ρίσκο και ένας βαθύτερος προβληματισμός. Ο θάνατος και η ιστορά του ανθρώπου στον Αναγνωστάκη δεν αντισταθμίζεται σε καμιά λυτρωτική μελλοντολογία. Η σύνδεση του παρελθόντος με το μέλλον δεν είναι εύκολη υπόθεση. Δεν θα απορρίψει την αντιστασιακή ιδεολογία, θα βρίσκεται σε μία σύγκρουση μαζί της, αλλά ποτέ δεν θα φτάσει σε κάποια ρήξη με αυτήν. Η ποίηση δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο παρά ένα ελαφρύ σκέπασμα παρηγοριάς για τους νεκρούς που κρυώνουν. Δέχεται τους ιστορικούς στόχους της Επανάστασης, αλλά δυστυχώς η πορεία της Επανάστασης δεν συμβαδίζει με την πορεία του ανθρώπου. Η μη ταύτιση αυτή προφανώς αποτελεί και την αιτία του πεσσιμισμού του. Ένα ρεύμα λοιπόν, μια αντίδραση σε αυτό που γινόταν στην ΙΤΑ δηλαδή, έχει να κάνει με τον αντιστασιακό πεσσιμισμό. Μια δεύτερη αντίδραση αυτών των ποιητών είναι η ποίηση του μηδενισμού σαν μια υπέρβαση έτσι, διανοητική του πεσσιμισμού που εκπρόσωπός της είναι ο Κατσαρός. Εδώ πέρα η σύγκρουση γίνεται στο τέρμα της πορείας. Δεν μένει στην παραδοχή της ποίησης στα ιδανικά, αλλά αντιμαχεί και θεωμαχεί συνέχεια με την ποίηση του. Κανένα αποτέλεσμα και κανένα τέρμα δεν μπορεί να είναι το ζητούμενο. Γι' αυτό δεν μένει παρά μόνο να θεωμαχεί μπροστά στο μέλλον που θα έχει πάντα πάρα πολύ σειρασία. Ένα τρίτο ρεύμα έχει να κάνει με την ποίηση της διάψευσης και την αποδέσμευση από την ιδεολογία, την υποτίμηση και την απομυθοποίησή της. Ο ποιητής προδόθηκε, πάντοτε ένα παραπονεμένο παιδί ο ποιητής, που δυσανασχετεί με την άτυχη έκβαση της συναλλαγής του με την ιδεολογία και την επανάσταση. Γράφει ο Δούκαρης, «Επανάσταση, εγώ έχω πονέσει περισσότερο από σένα». Ε,
σε όλους αυτούς εδώ τους θύτες. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν μπορεί προφανώς πολιτικά να εξηγηθεί γιατί φτάσαμε στην ΙΤΑ, και βλέπουμε όλες αυτές τις αντιδράσεις. Όσο στην κατεύθυνση του πεσιμισμού, του αντιστασιακού πεσιμισμού, είναι και άλλοι θύτες. Αν εκλειφθεί αυτή η ΙΤΑ, όχι μόνο στον ελληνικό χώρο, αλλά σαν ΙΤΑ της ίδιας της ανθρωπότητας και του πολιτισμού, οι σημερινοί άνθρωποι, σε αυτή την ΙΤΑ μπορούμε να πούμε ότι οι μεταπολεμικοί άνθρωποι εδώ βρίσκουν έτσι το αληθινό τους πρόσωπο. Προχωρώντας τα χρόνια, η αντιστασιακή αυτή ιδεολογία, εννοώντας ο σταλινισμός δηλαδή και η εθνικό απελευθερωτική ιδεολογία, θα περάσει μία κρίση. Θα διακρίνεται από εσωτερική αίτη ανεπάρκεια και από τοπικότητα πολλών από τις βασικές της αίτη αντιλήψεις. Τώρα, το χαρακτηριστικό σε σχέση με τον ρεαλισμό δηλαδή και το ρίτσο, και σε αντίθεση με αυτούς εδώ τους ποιητές. Η αντιστασιακή ρεαλιστική ποιήση θεωρεί τον άνθρωπο όπως τον ορίζει ο σοσιαλιστικός ρεαλισμός και οι επιταγές του κόμματος. Ο άνθρωπος είναι μια συνεχής αγωνιστική, κοινωνικά προσδιορισμένη δράση, μια ηθική στάση και σε ό,τι αφορά τον κόσμο είναι μια παράσταση λυτρωτικής πορείας. Οι ιδέες και τα ιδανικά θα προβάλλονται με αμεσότητα. Και εδώ και ο Ρίτσος μπορούμε να πούμε ότι μετουσίωσε στην ποιήση τις ιδέες και τα ιδανικά. Έτσι κι αλλιώς και μόνο από το απελευθερωτικό τους νόημα μπορούν εύκολα να μετουσιωθούν στην ποιήση. Εκείνο που δεν μπορεί να μετουσιώσει με τίποτα αυτή η ποιήση είναι όλα αυτά τα αντικείμενα, κυρίως εκεί από το σοσιαλιστικό ρεαλισμό, τα εργαλεία της δουλειάς, τα καθημερινά πράγματα, οι καμινάδες των εργοστασίων και τα λοιπά, που έπρεπε να μπουν σόνι και καλά μέσα στην ποιήση, και μάλιστα μπαίνουν στην ποιήση του Ρίτσου με μία έννοια, με τη δημοτική και με την πραγματική του έννοια, πράγματα τα οποία οι άνθρωποι μισούν, όπως και στο Βρετάκο η ξυπόλυτη χρηστή του, τα προβατάκια του και τα λοιπά, γιατί είναι και αυτός ο δεύτερος έτσι εκπρόσωπος, και με αυτή την έννοια οι άνθρωποι μισούν στην καθημερινή του ζωή, και με αυτή την έννοια δεν μπορεί να έχουν θέση μέσα έτσι στην ποιήση. Από το λυτρωτισμό αυτού του σοσιαλιστικού ρεαλισμού δεν υπάρχει λοιπόν καθόλου το ονειρικό στοιχείο. Βλέπει τη λύτρωση όχι σαν μια επανάσταση, αλλά σε ένα αστικοδημοκρατικό μετασχηματισμό κοινωνία. Θέλει να είναι η ποιήση ταξική, αλλά ο ταξικός προβληματισμός του είναι υποτυπώδης. Λέει τα πράγματα με το όνομά του και μονοσήματα, χωρίς να εκφράζει καθόλου την αντιφατικότητα και το βάθος της ανθρώπινης έτσι ουσίας. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ακόμη και το εθνικοαπελευθερωτικό έτσι νόημα που προσπαθεί εκεί να δώσει με τη Ρωμιοσύνη το 1947 ο Ρίτσος, όπου δεν μπορεί να γίνει καμία σύγκριση, για παράδειγμα, με τον Σολωμό και τους ελεύθερους πολιορκημένους σε ό,τι αφορά τη μετουσίωση έτσι, και τη λυρικότητα του αγώνα έτσι, των ανθρώπων, το γνωστό στίχο «Λαλή πουλή παίρνει σπυρί, τη μάνα το ζηλεύει» για την πολιορκία του Μεσολογίου. Δεν παρουσιάζεται στην ποιήση, επίσης, και αυτό είναι χαρακτηριστικό, καθόλου το συγκεκριμένο ιστορικό στοιχείο, του ηρωικό στοιχείο που υπάρχει και στον εμφύλιο και στην προηγούμενη έτσι λεγόμενη εθνική αντίσταση, που είναι οι αντάρτες, το αντάρτικο. Υπάρχει πάντα ένα παθητικό στοιχείο στον ήρωα, που αυτός δεν είναι ακριβώς ήρωας, αλλά είναι ένας μάρτυρας παρά ένας αγωνιστής. Έτσι λοιπόν η ποιήση καταντάει να είναι σε ένα μεγάλο βαθμό επιτάχυος λόγος. Λοιπόν, για να περάσουμε και να πούμε περισσότερα στη συζήτηση, να περάσουμε λίγο και στην πεζογραφία. Στη δεκαετία του 30 έχουμε φύγει από τον οποιοδήποτε είδους ρεαλισμό, νατουραλιστικό ή κριτικό ρεαλισμό που είχαμε επιχειρούσα να γράψουν οι πεζογράφοι στη δεκαετία του 20. Έχουμε μπει δηλαδή σε μια πεζογραφία η οποία
η οποία διακρίνεται από ατομικές εξομολογήσεις, επίμονες διερευνήσεις του εξωτερικού ανθρώπινου έτσι τοπίου. Μετά τον πόλεμο, οι νέοι συγγραφείς θα συνεχίσουν και θα αναβιώσουν τους κυρίαρχους τρόπους έτσι ρεαλιστικής γραφής, που θα καθορίσουν έτσι και την παραγωγή των επόμενων δεκαετιών μέχρι το 1960. Εδώ να πούμε και ένα ρεύμα που δημιουργείται αυτή την περίοδο, είναι το ντοκουμέντο. Θα ξεκινήσει από τους ανθρώπους που συμμετείχαν στον εμφύλιο πόλεμο, όπου δεν μπορούμε να το πούμε ακριβώς ούτε μυθιστόρημα ούτε ιστορικό διήγημα κτλ. Ο συγγραφέας γράφει ακριβώς αυτά που έζησε και μόνο γιατί ακριβώς τα έζησε. Εδώ θα το πάρουν αυτό το ντοκουμέντο και συγγραφείς της αριστεράς, όπως ο Αλέξανδρος Κοντιάς και τα πρώτα διηγήματα του Δημήτρη Χατζή, και ακόμα περισσότερο και ο Μενέλαος Λουντέμις, αν και αυτός θα έχει περισσότερη μυθοπλασία έτσι και φαντασία. Αξίζει ίσως σε αυτά τα έργα να δώσουμε να τα γνωρίσουμε. Για να μην, επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, να πω όμως ότι οι πολεμικές αυτές έτσι μαρτυρίες σε όλη την περίοδο των δεκαετιών θα υπάρχουν πολλές, τη δεκαετία του 40 και του 50. Αυτό το πράγμα θα διακοπεί με το μυθιστόρημα του Στρατή Τίρκα, που είναι η τριλογία «Κυβέρνητες Πολιτείες». Το πρώτο βιβλίο είναι η Λέσχη και γράφτηκε το 1961. Το δεύτερο η Αριάγνη και γράφτηκε το 1962. Και το τρίτο η Νυστερίδα που γράφτηκε το 1965. Ο τίτλος είναι εμπνευσμένος το «Ακυβέρνητες Πολιτείες» από ένα ποίημα του Σεφέρη. Διενεργείται το πρώτο, αν θυμάμαι καλά, στο Κάιρο, στο Ιερουσαλήμ, το δεύτερο στο Κάιρο και το τρίτο στην Αλεξάνδρεια. Πραγματεύεται τον αντιφασιστικό αγώνα έτσι στη Μέση Ανατολή από το 1942 μέχρι το 1944. Εκεί υπήρχε έναν αγώνα που κορυφώθηκε με την εξέγερση του στρατού τον Απρίλιο του 1944 για τη δικαίωση και το γράφει ο Τσίρκας για να δικαιωθεί αυτό το κίνημα. Ο στρατός ξεσηκώθηκε ενάντια στην προσπάθεια να τον διαλύσουν και να τον υποτάξουν στους μεταξικούς έτσι αξιωματικούς και στην αγγλική διοίκηση. Βέβαια με το πρώτο που έγραψε ο Τσίρκας στη Λέσχη, θα δεχτεί μια δρυμία κριτική από τους κριτικούς του σοσιαλιστικού ρεαλισμού και θα διαγραφεί βέβαια από το κόμμα. Αυτό το μυθιστόρημα έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί ξεπερνάει όλα τα μυθιστορήματα τα προηγούμενα που γράφτηκαν και από αστούς εννοείται. Είναι αστική μυθιστοριογραφία, αποδίδει τα πράγματα από πάνω με ένα πανοραμικό τρόπο, έχει ένα μεγάλο πλήθος προσώπων μέσα, δεν θα τα βρούμε αυτά δηλαδή σε αυτόν που προσπάθησε να θεμελιώσει το μυθιστόρημα των Θεοτοκά. Και μέσα σε αυτό φαίνεται η ψυχοσύνθεση, η αντιφάση και η αγωνία διαφόρων έτσι, ανθρώπων και προσωπικότητων. Νομίζω ότι είναι μαζί και με τη Χαμένη Άνοιξη, είναι βιβλία που θα πρέπει να διαβάσουμε. Το μυθιστόρημα λοιπόν περνάει ουσιαστικά στην πόλη, στο αστικό, ουσιαστικά και οριστικά πλέον στην πόλη και στο αστικό τοπίο. Έχουμε το αστικό μυθιστόρημα, κάπως πρόδρομη είναι το του πολίτη του Χατζηδράγκου, αλλά διενεργείται σε μια εργατική γειτονιά της αστικοποιημένης έτσι Σμύρνη και η Λοξάνδρα της Μαρίας Ιορδανίου. Τέλος, και τα μυθιστορήματα του Δημήτρη Χατζή και αυτά συμβάλλουν έτσι στην καθιέρωση ενός μυθιστορήματος που να αναδεικνύει, να δείχνει την ψυχοσύνθεση έτσι των ανθρώπων. Έρχεται η οικονομική ανάπτυξη. Πιθανόν αποτέλεσε έτσι μια αιτία για την αναγέννηση της μυθιστοριογραφίας στις αρχές της δεκαετίας του 60. Αλλά αυτές οι οικονομικές επιτεύξεις, τα μυθιστορήματα που γράφονται δεν επαινούνται,
αντιμετωπίζονται με ένα ανατρεπτικό σκεπτικισμό και όλα τα μυθιστορήματα της εποχής αυτής, έστω και με αλληγορικό τρόπο, αμφισβητούν τα θεμέλια αυτής έτσι της νέας ευημερίας. Σαν παραδείγματα γι' αυτό μπορούμε να πούμε το φράγμα του Σπύρου Βλασκοβίτη, το λάθος του Αντώνη Σταμαράκη, η τριλογία «Το φύλλο, το πηγάδι» και τα αγγελιάσματα του Βασίλη Βασιλικού. Το φράγμα, ένα έργο μεγάλης τεχνολογικό επίτευγμα, απειλεί να πνίξει μια πόλη. Στο Βασιλικό θα βρούμε διάφορες οικολογικές έτσι ανησυχίες. Κάπου εδώ έχω να δω. Λοιπόν, για τον Άρη Αλεξάνδρου, λοιπόν, πιο συγκεκριμένα, γιατί είναι από αυτούς τους ανθρώπους που μπορεί να μην έχουν γράψει πολλά, όμως κάνει ένα μόνο έργο του για να συμμαδέψει με τα πολιτικά και λογοτεχνικά πράγματα. Γεννήθηκε πριν από 101 χρόνια το Νοέμβριο του 22, πέθανε το 1978 και μέσα από αυτή τη συζήτηση θα προσπαθήσουμε λίγο να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα επιπλέον για την πίεση της ΣΥΤΑΣ, μιας και ο ίδιος ανήκε σε αυτό το ρεύμα. Λίγα βιογραφικά στοιχεία. Αριστοτέλης Βασιλιάδης λεγόταν, αυτό ήταν το πραγματικό του όνομα. Γεννήθηκε, όπως είπαμε, το 22 στην Αγία Πετρούπολη από Έλληνα πατέρα και Ρωσίδα μητέρα. Το 28 η οικογένειά του έρχεται στην Ελλάδα, αρχικά στη Θεσσαλονίκη και από το 30 στην Αθήνα. Από νεαρή ηλικία βλέπουμε ότι ασπάζεται τις ιδέες της ανθρώπινης πειραθέτησης. Οργανώνεται στη φοιτητική κομμουνιστική οργάνωση που ήταν υπό την επιρροή του ΚΚΕ, διατηρώντας όμως πάντα μια κριτική ματιά σε όλα. Είχε εκφράσει πολλές φορές τη διαφωνία του ως προς την πορεία του κόμματος όσον αφορά στις πολιτικές πράξεις της ηγεσίας. Γι' αυτό αυτοδιαγράφεται σε ηλικία 20 ετών από κάθε οργανωμένη κομματική λειτουργία, παρότι όμως συνέχισε να συμμετέχει σε κάθε αγώνα, σε κάθε αντιστασιακή δράση. Τα Δεκεμβριανά του 1944 το συνέλαβαν τα αγγλικά στρατεύματα και τον έστειλαν στο στρατόπεδο Ελντάμπα στη Βόρεια Αφρική, από όπου επέστρεψε το 1945. Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου τώρα εξορίστηκε στο Μούδρο, στη Μακρόνισο και στον Άγιο Ευστράτιο. Σε αυτά έμεινε περίπου 2 χρόνια στο καθένα. Εκεί έζησε μια διπλή εξορία, μέσα στην εξορία, αφενός διωκόμενος από το καθεστώς, αφετέρου από τους πρώην συντρόφους του, γιατί ένιωθε πως δεν ανήκει πουθενά λόγω της ανεξάρτησης σχέσης. Μέχρι το 1958 πέρασε από τις φυλακές Αβέρου, έγινε αυτιγιάρου λόγω της καταδίκης του από το στρατοδικείο Αθηνών για ανυποταξία. Το 1967, όταν γίνεται η δικτατορία, πηγαίνει αυτοεξόριστο στο Παρίσι για να αποφύγει τη σύλληψή του. Εκεί έκανε διάφορες δουλειές με ροκάματα για να μπορέσει να ζήσει. Το 1975 ο Αλεξάνδρου γράφει ένα ακόμα βιβλίο. Πρόκειται για την εξέγερση της Κροστάνδης, που έγινε το 1921 ενάντια στην κυβέρνηση των Πολυσεβίκων, το οποίο δίνει και ένα χρονικό των αιματηρών γεγονότων της καταστολής. Η θέση του είναι σαφής υπέρ των εξεγερμένων. Σε όλη του τη ζωή ασχολήθηκε κυρίως με μεταφράσεις από τη ρωσική γλώσσα, καθώς τα ρωσικά ήταν και η μητρική του γλώσσα, αλλά μετέφραζε και Γάλλους, Αμερικάνους και Άγγλους συγγραφείς. Σε γενικά πλαίσια μπορούμε να πούμε ότι η παρακαταθήκη που έχουμε αυτή τη στιγμή σε Ντοστογιέφσκι, Τολστόι, Γκόγκι, οφείλεται στον Αλεξάνδρο. Όσον αφορά τώρα στο έργο του, παρότι έμεινε στα ελληνικά γράμματα κυρίως γνωστός με το Κιβώτιο, είχε και σημαντική συνεισφορά στην ποιητική παραγωγή. Και έχει ένα ενδιαφέρον να το δούμε αυτό, γιατί στο ποιητικό του έργο εντοπίζεται μια μετατόπιση ως προς τη στάση του. Η ποιησή του καλύπτει δηλαδή τη διαδρομή από το στρατευμένο υπέρ του κομμουνισμού λόγο μέχρι τη ρήξη του με την κομματική ηγεσία, την κριτική στο σταλινισμό, σε αυτό θα σταθούμε ιδιαίτερα, την απογοήτευσή του για τις ιδέες που προδόθηκαν και τους αγώνες που χάθηκαν. Ωστόσο ποτέ δεν άλλαξε στρατόπεδο, να το πούμε έτσι. Δηλαδή ακόμα και όταν φαίνεται η πλήρης απογοήτευσή του, μένει πιστός στην ιδέα του για οποιαδήποτε κοινωνική αλλαγή.
Ο ρεαλιστικός χαρακτήρας της πτήσης του τονίζεται από μια πικρή γεύση διάψευσης των ελπίδων που είναι κοινό γνώρισμα στις πτήσεις της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς, που ουσιαστικά ήταν αυτή που δοκιμάστηκαν και στα χρόνια της κατοχής και του εμφυλίου. Στην πρώτη του λοιπόν συλλογή βλέπουμε ένα αντιστασιακό πνεύμα της κατοχής από την στράτευση στη ρήξη. Σταδιακά στις επόμενες ποιητικές εκδόσεις του γίνονται εντονότερες οι επιρροές του από τις δύσκολες προσωπικές του εμπειρίες μέσα στα στρατόπεδα και στις φυλακές. Εκεί θα βιώσει προσωπικά τι σημαίνει κομματική πειθαρχία, έρχεται σε ρήξη με τον σταλινισμό και τη γραφειοκρατία. Ώσπου πλέον στην τελευταία του συλλογή βλέπουμε μια ξεκάθαρη αμφισβήτηση προς όλα τα κοινωνικά συστήματα, μια απομάκρυνση από τον κομματικό δογματισμό. Όπως αναφέρει και ο πολίτης, ένας κριτικός επίσης του Αλεξάνδρου είναι ποιήση τη ΣΥΤΑ, τη κομματική αμφισβήτηση και τη αίρεση, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον που εντοπίζεται σε θέματα ποιητική, στη θέση του ποιητή και στο διάλογο του με τον αναγνώστη. Πιο αναλυτικά, το 1946, την περίοδο δηλαδή μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης εξορίας του, εκδίδει την πρώτη ποιητική συλλογή του με τίτλο «Ακόμα τούτη η άνοιξη». Εκεί φαίνεται μια ανάταση αισιοδοξίας και αγωνιστικής διάθεσης που συνδέονται και με το αίτημα κοινωνικής απελευθέρωσης. Αυτά είναι χαρακτηριστικά της αντιστασιακής ποιήσης που είπαμε πριν. Και γράφει. Είναι τώρα τα χέρια που παχίζουν να λάμψουν στα μάτια του. Δυο φώτα βραδινά που ξεστρατάνε από το γρυγρί του γαλαξία. Σε λίγο θα χαράξει ένα χαμόγελο στο σώμα της γαλήνης, έτσι που το σφαλίζαμε στις κρυφές συνεδριάσεις, έτσι που το γράφαμε στους τοίχους, τίτλο του καινούργιου τραγουδιού. Τον Νοέμβριο του 1952, ανάμεσα στη δεύτερη εξορία του και τη φυλάκησή του, έρχεται η δεύτερη συλλογή ποιημάτων του, ονομάζεται «Άγωνος γραμμή», όπου το πολιτικό και κοινωνικό κλίμα πλέον έχουν αλλάξει εντελώς. Ερχόμαστε δηλαδή σε μια περίοδο του μετεμφυλιακού μαύρου καθεστώτος, γεμάτο ήττες, φυλακίσεις, εξορίες, βασανιστήρια, απογοήτευση, αμφιβολίες ως προς την κομματική καθοδήγηση, απομόνωση και κυρίως όμως στο μυαλό των ποιητών και του Αλεξάνδρου κυριαρχεί η προδοσία που ένιωσαν από το ΚΚΕ μετά την ήττα της Επανάστασης του 49. Ήταν μια ήττα αιματηρή και κυρίως προδιαγραμμένη από την ίδια τη σαλινική ηγεσία του ΚΚΕ και την προδοσική πολιτική. Γράφει πάλι ο Αλεξάνδρος. «Σύντροφε, θυμάσαι, ήθελα να μου πεις, ξέρεις καμιά σελίδα μαρξισμού που να βουλιάζουν οι λέξεις στο χαρτί σαν τη σιωπή μου στις χώρες των ματιών της. Και αλλού, όποιος βρεθεί με άλογο, του μένει να τραβήξει για την ήττα καβαλάρη». Η τρίτη συλλογή, «Ευθύ της οδών», γράφτηκε μεταξύ το 54 και 58. Εκεί έχει πλέον διαχωρίσει εντελώς τη θέση του από το κόμμα, κάνει κριτική δηλαδή στον ολοκληρωτισμό του σταλινισμού, είναι ανυπότακτος από το αστικό κράτος και απομονωμένος από τους παλιούς του συντρόφους, χωρίς ωστόσο να χάνει την ιδεολογική του ταυτότητα. Κι όμως δεν αυτοκτόνησα. Είδατε ποτέ κανέναν έλατο να κατεβαίνει μονάχος στο πριονιστήριο? Η θέση είναι μέσα εδώ σε αυτό το δάσος, με τα κλαδιά κομμένα, μισοκαμένους κορμούς, με τις ρίζες κινωμένες μέσα στις πέτρες. Θεωρεί όμως πως όσοι αγωνίστηκαν έχουν μια ευθύνη. Γιατί, γράφει, ζυμώνουμε τη λάσπη και συνεχώς διαλύεται από τις προλήψεις, τις βροχές, τις προδοσίες. Είμαστε υπεύθυνοι για τα υλικά, για τις λιποψυχίες μας. Είμαστε υπεύθυνοι για την επιμονή μας να ζυμώνουμε ακόμα με τα γυμνά μας πόδια τη στάχτη και το αίμα. Όσον αφορά στην κριτική του για το Στάλιν, αυτή είναι ξεκάθαρα αρνητική. Γράφει σε ένα ποίημα του πάλι στην ίδια συλλογή. «Πάντως το σύστημα, μας λένε, δεν ευθύνεται καθόλου. Δεν υπήρχε σκάλα για να ανέβει ο Στάλιν. Ήταν ανέκαθεν πάνω εκεί ψηλά και εκ των υστέρων άρχισε να στιβάζει πτώματα σε σχήμα κλίμακος ναού». Η κριτική του στο σταλινισμό συνεχίζεται και μέσα από την αναφορά του στο Μαγιακόφσκι. «Παρόλο αυτό, Βλαδίμιρε, βιάστηκες να φύγεις. Γιατί αργά ή γρήγορα θα σε έστελναν και σένα. Σε όλα σου τα 100 τα κομμουνιστικά, τα κομματικά βιβλία, το όνομα του Στάλιν αναφέρεται σπανίως. Θα σε καλούσανε και σένα για μια μικρή ανάκριση. Μαγιακόφσκι, το ξέρετε πως είσαι αρχιτέκτον της ανθρώπινης ψυχής?
Όπως ένας οικοδόμος κάνει σαμποτάζ, ρίχνοντας χαλίκι στη θέση του τσιμέντου, έτσι και εσείς νοθέψατε το επικοδόμημα, στερώντας το από το πρέπον ποσοστό της αλουμίνης. Στο στρατόπεδο του Μούβρου το 1949, ο Αλεξάνδρου επιχειρεί να γράψει την Αντιγόνη. Η Αντιγόνη έλεγε κανείς πως αποτελεί προήμιο του Τιβωτίου. Καταστρέφει το κείμενό του, το ξαναγράφει το 1951 στον Αϊστράτη και εν τέλει το δημοσιεύει το 1960. Δεν το επιτρέπουν ωστόσο να το ανεβάσει στη θεατρική σκηνή. Στην Αντιγόνη βλέπουμε αρκετές αναλογίες σαφείς με το Κιβώτιο. Πρόκειται δηλαδή για μια αποστολή που είναι από τα πριν καταδικασμένη, ένα άγραφο χαρτί στο φάκελο, ένα άδειο Κιβώτιο. Ακόμα και διάφορα ονόματα που βλέπουμε σε αυτά τα δύο κείμενα είναι ίδια. Η Αντιγόνη του Αλεξάνδρου είναι πρωτότυπη γιατί τοποθετείται στη σύγχρονη εποχή, σε συνθήκες πολέμου, με θύματα και θύτες που βιώνουν την ίδια τραγική κατάσταση. Την ίδια εποχή που ο Μπρέχτ επιχειρεί τη δική του Αντιγόνη ή που το μόνιμο έργο του Ανούη ανεβαίνει στο Κάρολο του στην Αθήνα, ο Αλεξάνδρου διπλασιάζει την ηρωίδα του Σοφοκλή, τοποθετώντας την στην πρώτη πράξη στα ελληνικά βουνά της κατοχής και στη δεύτερη πράξη στα δίσεκτα χρόνια του εμφυλίου. Ο Αλεξάνδρου θέτει τη σκηνή στο πρόβλημα της ηρωικής θυσίας σε αντιηρωικούς καιρούς, προτείνοντάς μας ένα ζωφερό τοπίο της ανθρώπινης κατάστασης όταν βρίσκεται σε κρίση, όταν ο άνθρωπος δηλαδή εύκολα συνθρίβεται σε αγώνες που δίνονται στο όνομα του ανθρώπου. Η γλώσσα του έργου, που έχει έντονο το χαρακτήρα της αμεσότητας και της προφορικότητας, μαρτυρά ταυτόχρονα μια ανάγκη για ποιητική έκφραση και έκρηξη που ήταν συνώνυμη με την παρόμοια πολιτική κατάσταση, την παρόμοια στάση και ταυτότητα, καθώς ο ποιητής, όπως έλεγε και ο Αλεξάνδρου, είναι πάντοτε με το μέρος της Αντιγόνης και ποτέ με το μέρος του κρέοντος. Η δική του Αντιγόνη είναι αυτή που αντιλαμβάνεται τις διαστάσεις μιας αντιστροφής της πραγματικότητας, τις αυταπάτες και την ήττα. Γιατί λέει η ηρωίδα του, αν είχαν τελειώσει όλα αυτά, αν δεν είχαν αρχίσει ποτέ όλα αυτά, ίσως να μπορούσαμε και εμείς να έχουμε ένα πιάτο ζεστό φαΐ, ένα ήσυχο δωμάτιο, μια δική μας νύχτα. Είναι πολλά λοιπόν όλα αυτά και δεν μας δόθηκαν ποτέ. Χρόνια και χρόνια πόλεμος για αυτά τα λίγα και τώρα νικηθήκαμε. Να σώσουμε τουλάχιστον τα χαλάσματα που μας μένουν. Με αυτά τα λόγια μας ανοίγει και στο μυθιστορηματικό δρόμο του Κιβωτίου. Όσον αφορά τώρα στο Κιβώτιο, την περίοδο της δικτατορίας και όσο βρισκόταν στο Παρίσι, ο Αλεξάνδρου έγραψε τότε το πασίγνωστο έργο του ανάμεσα στο 1967 και 1974, το οποίο αποτελεί και ένα από τα πιο σημαντικά κείμενα της ελληνικής πεζογραφίας. Το γεγονός πως του πήρε και 7 χρόνια να το ολοκληρώσει δείχνει πως η συγγραφή του έργου μάλλον αποτελούσε δύσκολη διαδικασία για τον ίδιο, τόσο ως προς την επιλογή των αφηγηματικών τεχνικών που έκρινε κατάλληλες για το έργο, όσο και εξαιτίας των προβληματισμών που γεννούσε στον συγγραφέα το ίδιο το κείμενο. Διαφαίνεται δηλαδή η ανησυχία του Αλεξάνδρου για την πρόσληψη του μυθιστορήματος, για το αν θα παρεξηγηθεί η προβληματική του έργου του. Διαισθάνεται ότι θα κριθεί διπλά από την κομμουνιστική ορθοδοξία και τους αλληνικούς, αφενός, και αφετέρου από τους ελληνικούς λογοτεχνικούς ακαδημαϊκούς κύκλους και το συντηρητισμό του. Το μυθιστόρημα λοιπόν εκδόθηκε το 1974 και η εκλογή του έχει να κάνει, ουσιαστικά η ιστορία εξελίχθηκε το καλοκαίρι του 1949 στο τέλη του εμφυλίου πολέμου, όπου μια ομάδα ανταρτών, υπονοείται εδώ ο Δημοκρατικός Στρατός, αναλαμβάνουν ύστερα από εντολή του Γενικού Αρχηγείου να εκπληρώσουν μια επικίνδυνη αποστολή. Να μεταφέρουν ένα Κιβώτιο, το περιεχόμενο του οποίου κανείς δεν γνωρίζει, από την πόλη, Νη, στην πόλη Κάπα, με μυστικότητα και έχει αρκετά γρήγορα. Αυτό όμως το έδαφος είναι εχθρικό. Υποτίθεται ότι από την έκβαση αυτής της επιχείρησης θα κριθεί και η μοίρα του πολέμου. Ωστόσο γίνεται από την αρχή σαφές ότι πρόκειται για μια αποστολή αυτοκτονίας. Σε καθημερινή βάση η ομάδα επικοινωνεί με ασύρματο με το αρχηγείο για περαιτέρω διαταγές και οδηγίες, οι οποίες όμως συχνά είναι αντιφατικές. Στις συγκρούσεις με στρατιώτες του αντίπαλου στρατόπεδου στη διάρκεια της πορείας, οι περισσότεροι σκοτώνονται.
άλλοι εκτελούνται ως προδότες και όσοι τραυματίζονται εξαναγκάζονται στην αυτοκτονία. Σκιανίζονται, όπως συχνά αναφέρει ο Αλεξάνδρου, είναι μία από τις λέξεις κλειδιά του μυθιστορήματος. Και εδώ να πούμε ότι η αυτοκτονία δεν εννοείται με την άμεση έννοια. Το ίδιο το Κουκουέ τους εξανάγκαζε σε αυτό. Στο τέλος σώζεται μόνο ένας αντάρτης, ο οποίος κατορθώνει να παραδώσει το κυβότιο. Όταν όμως φτάνει στον προορισμό του, διαπιστώνει πως είναι άδειο και ο αντάρτης φυλακίζεται από τους άλλους συντρόφους τόσο ζωλιοφθορέας. Σε μια συγκλονιστική προσπάθεια να αποδείξει την αθωότητά του, ο ήρωας αρχίζει να συντάσσει αναφορές στον ανακριτή, όπου δεν διστάζει να εξηγεί και να ερμηνεύει το νόημα αυτής της παράδοξης αποστολής. Οι αφηγήσεις δεν είναι ευθύγραμμες, κάνουν ελιγμούς αντίστοιχους με τους ελιγμούς της πορείας που προηγήθηκε. Αντανακλούν δηλαδή την αγωνία του ανακρινόμενου αφηγητή, όπως αυτή παγορεύεται από τη σταθερή προσφώνηση που τη συσσάγει σύντροφε ανακριτά. Εδώ να πούμε ότι η μεταφορά είναι σαφής. Είναι η προσωπική βούληση που υποτάσσεται στον κομματικό μηχανισμό, ο άνθρωπος που προσιλώνεται στο στόχο και δίνει τη ζωή του και ας μην ξέρει ποιος είναι ο στόχος. Στο τέλος αποκαλύπτεται πως ο λογικός στόχος δεν υπάρχει, το κυβότιο δηλαδή είναι κενό, ο προσωπικός στόχος, το επισκεπτήριο έχει περιεχόμενο, αλλά και τα δύο δεν έχουν κανένα απολύτως νόημα. Με λίγα λόγια το άτομο, όπως αντίστοιχα το βλέπουμε και στον Κάφκα στη Δίκη, παραμένει ανώνυμο, απευθύνεται σε έναν ανώνυμο ανακριτή που δεν ξέρει ποια είναι η πολιτική του τοποθέτηση και δεν ξέρει καν αν θα υπάρξει δίκη, αν κατηγορείται για κάτι, αν κάποιος διαβάζει τις απολογίες του. Εγκλωβίζεται ανάμεσα στην πραγματικότητα που δεν μπορεί να αντιληφθεί και το προσωπικό του βίωμα που συνεχώς αμφισβητεί. Εκτός από τα γεγονότα που αφορούν την επιχείρηση αυτή καθεαυτή, από τη μνήμη του αφηγητή ανασύρονται και διάφορα επεισόδια από το αγωνιστικό του παρελθόν. Είναι αυτό το β' επίπεδο αφήγησης του μυθιστορήματος, μια κατάβαση δηλαδή στο υποσυνείδητο του αφηγητή. Εδώ εμφανίζονται και μοναδικοί χαρακτήρες που κατονομάζονται, είναι ο Αλέκος, ο Χριστόφορος, η Κλειό και προπάντως η Ρέν. Το αναδρομικό σμίξιμο της με τον αφηγητή, η ερωτική επιθυμία μένει ανολοκλήρωτη και αυτές είναι μερικές από τις πιο φορτισμένες συναισθηματικά σκηνές του μυθιστορήματος και ίσως και μόνες στιγμές που βλέπουμε κάποια πιο φωτεινά και ανθρώπινα στοιχεία. Όσον αφορά στους συμβολισμούς, να πούμε ότι όλο το κείμενο αποτελεί μια μεταφορά. Αποτελεί τη φωνή όσων ποιητών θέλουν να μιλήσουν πια, όχι για την πυρκαγιά που έκυγε τον παλιό κόσμο για να βρει τον τόπο του ένας καινούριος, αντάξει δηλαδή των ανθρώπων και των ελπίδων τους, αλλά θέλουν να μιλήσουν για τα αποκαίδια και τις τάχτες που έφερε ο παλιός κόσμος. Το κυβότιο αποτελεί ένα πολιτικό μυθιστόρημα, μέσα από το οποίο ο Αλεξάνδρου ασκεί κριτική κατά του σταλινισμού, θέτοντας σε αμφισβήτηση την κομματική ορθοδοξία, τους εξουσιαστικούς μηχανισμούς, τις ιεραρχικές δομές, τον δογματισμό και την έλλειψη κριτικής σκέψης που κάνει τους αγωνιστές να υποτάσσονται στην ηγεσία του κόμματος. Μιλά δηλαδή εκ μέρους όλων των αγωνιστών της αριστεράς και το γεγονός ότι διαψεύτηκαν, ματαιώθηκαν οι ελπίδες τους, όχι μόνο γιατί ιτήθηκαν στρατιωτικά κατά κάποια έννοια, ματαιώθηκαν με αυτόν τον τρόπο οι ελπίδες τους ένιωσαν προδομένοι από το ίδιο το κόμμα στο οποίο αφοσιώθηκαν με όλο το είναι για να συντριβούν στη συνέχεια ανάμεσα στις εσωτερικές συγκρούσεις τους. Με έντονα ψυχαναλυτικά στοιχεία, κυβότιο εγκυβωτισμός, δείχνει τον παραλογισμό της κομματικής ορθοδοξίας, η οποία δεν υπόκειται σε αμφισβήτηση, ακόμα και όταν οι αποφάσεις είναι αντικρουόμενες, μετατρέποντας έτσι το κόμμα σε αυτοσκοπό και όχι ως εργαλείο κοινωνικής απελευθέρωσης. Έτσι, οι άνθρωποι που έταξαν τη ζωή τους στον αγώνα βρίσκονται υπόλογοι και απολογούμενοι, μονίμως ενοχικοί, εγκλωβισμένοι, εγκυβωτισμένοι, από ένα ιερατείο που τους θεωρεί φραξιονιστές, πεσιμιστές, ανεπαρκείς, προδότες, ανάλογα κάθε φορά με το διακύβευμα του. Φωτολογεί μπορεί το κυβότιο, τη μεταφορά του οποίου διέταξε το κόμμα να ήταν άδειο, αλλά η επιχείρηση κυβότιο δεν είναι το νόημα του αγώνα για την ανθρώπινη χειραφέτηση. Είναι η ανέρεση αυτού του νοήματος από την ηγεσία. Είναι αυτή η ηγεσία που είχε αδειάσει το κυβότιο από το περιεχόμενό της. Αυτό παρατηρεί ένας κριτικός συνδεσποινιάτης.
Όσον αφορά στη γλώσσα που φαίνεται στο έργο, είναι ξύλινη. Και αυτό γιατί όλο το έργο, είπαμε, είναι μία αναφορά. Η γλώσσα δηλαδή εδώ λειτουργεί σαν εργαλείο για να αποδώσει την ατμόσφαιρα. Όλη η ματαιότητα, είτε ενός συστήματος, αντικατοπτρίζονται στη γραφή και την τεχνική της. Καταφέρνει με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσει μια δυσφορία στον αναγνώστη, ανάλογη των γεγονότων που σημάδευσαν την αριστερά στα τέλη του εμπειρίου και να αποδώσει μια ατμόσφαιρα όπως ακριβώς ήταν, ασπιστική, μονότονη και αδιέξοδη. Το τελευταίο μέρος της απολογίας είναι και το πιο συγκλονιστικό, καθώς πρόκειται για 36 σελίδες χωρίς παραγράφους και χωρίς ούτε μια τελεία. Ακολουθώντας τη τεχνική της συνειδησιακής ροής, ο αφηγητής του Αλεξάνδρου αφήνεται σε ένα υπαρξιακό παραλήρημα που διαψεύει ή αναιρεί εκ νέου όσο έχει καταθέσει πιο πριν. Στο φινάλε, ο αφηγητής ζητά να γεμίσουν το άδειο τυβότιο με το πτώμα του. Προοικονομεί δηλαδή με αυτόν τον τρόπο το θάνατό του. Στην πραγματικότητα, το μυθιστόρημα δεν έχει τέλος και ο συγγραφέας αρνείται να βάλει τελεία. Παραπέμπει δηλαδή πάλι ξανά εδώ σε μία σύνδεση με τη δίκη του Κάφκα. Η δίκη έμεινε σκόπιμα ανολοκλήρωτη από τον Κάφκα. Είναι ένα μυθιστόρημα που αρνείται το ίδιο να τελειώσει και έτσι μπορεί να παρασταθεί επάπειρο. Το κυβότιο συχνά διαβάζεται ως ένα μετακαυτικό κείμενο, ως μια αλληγορία δηλαδή, ως λογοτεχνία του παραλόγου ή του φανταστικού. Τη μελέτη για τον Αλεξάνδρου, ο Δημήτρης Τραυτόπουλος το χαρακτηρίζει μίμηση ρεαλισμού, υπό την εξής έννοια. Αν ο ρεαλισμός είναι η αποτύπωση της πραγματικότητας, στον Αλεξάνδρου αυτή η πραγματικότητα διαφυλάται μέσα από την ταραγμένη συνείδηση του αφηγητή και έτσι μεταφέρεται αλλοιωμένη στον αναγνώστη. Η ρίση ότι είναι πραγματικό είναι και λογικό και ό,τι είναι λογικό είναι και πραγματικό τίθεται σκόπιμα εδώ υπό αμφισβήτηση μπροστά στη δραματική αναζήτηση της αυτοσυνειδίας από την πλευρά του ήρωα αφηγητή και μπροστά στην ολοένα και μεγαλύτερη συνθετότητα της πραγματικότητας. Τελειώνοντας, αν μπορούσαμε να μιλήσουμε πράγματι για το αν είναι ήττα ή δεν είναι, μπορεί οι διάφοροι σταλινικοί να μένουν μόνο στο πρακτικό κομμάτι και να ορίζουν την ήττα ως στρατιωτική. Αυτό όμως είναι λάθος. Συμβαίνει πολλές φορές για να δικαιολογήσουν ουσιαστικά την προδοσία τους και τη στάση τους στον εμφύλιο. Δεν μιλάμε δηλαδή απλώς για μία μάχη που χάθηκε. Μιλάμε για μια τεράστια ευκαιρία της αριστεράς να αλλάξει τα πράγματα και βυθίστηκε στο αίμα. Πρόκειται λοιπόν για ήττα ηθική και πρέπει να την ορίσουμε σαν ένα προϊόν συνειδησιακής κρίσης. Είναι μια νέα ποιητική πραγματικότητα η ποιήση της ήττας, σύμφωνα με το Λεοντάρι, που ήρθε σαν κρίση και σαν ανέρεση της αντιστασιακής ποιήσης και όχι σαν συνέχιση. Οι ποιητές της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς, οι οποίοι πίστευαν στην επανάσταση και την νίκη της αριστεράς, είχαν φτάσει σε μια πλήρη αυτοσυνείδηση για το ότι αυτός ο κόσμος είναι όριμος να αλλάξει. Ξαφνικά όμως χτυπιούνται από το ίδιο το κόμμα. Χτυπιούνται από μια ήττα που ήταν προκαθορισμένη από τη σταλινική ηγεσία, όμως οι ίδιοι δεν την περίμεναν. Είναι μάρτυρες, λοιπόν, δεν είναι ποιητές. Να πούμε όμως πως ο Αλεξάνδρου μέσα από αυτό το βιβλίο δεν θεωρεί τον αγώνα μάταιο. Πιστεύει δηλαδή όμως πως θα πρέπει να δίνεται με τέτοια μορφή ώστε να απελευθερώνει τις ενεργές δυνάμεις των ανθρώπων, να καλλιεργεί την αυτογνωσία και την αμφισβήτηση και την ξεκάθαρη πολιτική τοποθέτηση απέναντι στον ολοκληρωτισμό της εξουσίας. Να μην υποτάσσει δηλαδή τις ικανότητες του ανθρώπου σε μηχανισμούς χειραγώγησης. Κλείνοντας, αν χρειαζόταν να χαρακτηρίσουμε με κάποιο τρόπο τον Άρη Αλεξάνδρου, θα διαβάσω ένα μικρό του απόσπασμα, όπου λέει «Ανήκω στο ανύπαρκτο κόμμα των ποιητών. Σαν ανύπαρκτο που είναι, δεν χορηγεί ούτε κομματικές, ούτε λογοτεχνικές ταυτότητες. Δεν ανήκω σε κανένα κόμμα και σε καμία πολιτική οργάνωση. Δεν είμαι μέλος καμίας εκκλησίας. Δεν είμαι οπαδός καμίας θρησκείας. Έχοντας περάσει από τα ξερονήθια και τις φυλακές, νιώθω πως είμαι συγκρατούμενος όχι μόνο με όσους υποφέρουν στα φασιστικά στρατόπεδα, μα και σε όσους βασανίζονται στο αρχιπέλαγος Γκουλάκ. Νιώθω αλληλέγγυος και συνυπεύθυνος με όσους αγωνίστηκαν, αγωνίζονται και θα αγωνιστούν εναντίον όλων των τυράννων, εστεμένων και τραγιασκοφόρων, εναντίον όλων των δεσποτών, γαλονάδων και ρασοφόρων». Αυτά και άλλα ακόμη ήταν ο Άρης Αλεξάνδρου, ο οποίος στάθηκε σταθερά αντίθετο σε κάθε μορφή της εξουσίας. Να συνεχίσω λίγο, να συνεχίσω, βάζω το σύνδεσμο.
δύο-τρία συμπληρωματικά πάνω σε αυτά τα οποία με χάρισε ο Χρήστος περίπου ειδικό. Η λεγόμενη ποιήση της Ήτας είναι καταδειγνούν και εν μέρει σωστός ο ορισμός, αλλά δεν έχει τώρα σημασία. Είναι καταρχάς αρκετά επίκαιρος, αρκετά επίκαιρη στις μέρες μας και πέρα από τις καταδειγνούν διάφορες πολιτικές αναλύσεις που κάνουμε, καλό είναι ειδικά σε εποχές σε στιγμές αφιβολίας ή απαισιοδοξίας να καταφεύγουμε σε αυτούς τους ποιητές. Πέρα από τις όποιες δικές μας αναλύσεις ή βιβλία ή εμπάσχελτος τα γνωστά τις μελέτες του επαναστατικού. Η εποχή στην οποία ζούμε, θα αναφερθώ, είναι μια εποχή η δικιά μας η εποχή παρομοιάζει περίπου την εποχή την δικιά τους, δηλαδή την Ήττα στον Εμφύλιο, είναι λίγο πιο ελληνικό το φαινόμενο όσον αφορά αυτή τη λεγόμενη ποίηση της Ήττας. Η δικιά μας εποχή είναι μια εποχή που έχει μια απεσιοδοξία, έχει πάρα πολλές διαψεύσεις. Το 90 κατέρευσε η πρώτη απόπειρα των καταπιεσμένων τάξεων και κατέρευσε κιόλας η Οκτωβριανή Επανάσταση, έκλεισε, φαίνεται σαν να ήταν μια γιγαντιαία αλλά μάταιη προσπάθεια. Και υπάρχουν και άλλες διαψεύσεις, ανάλογα βέβαια με τις πολιτικές εκεί του κάθενος ρεύματος, άλλοι θεωρούν τα κομμουνιστικά κόμματα και τη σοσιαλδημοκρατία. Υπάρχουν και σε εμάς όμως διάφορα επαναστατικά κινήματα ή εν πάση περιπτώσει αυτή η ιστορία με την ηγεσία της ενιαίας γραμματείας και το γεγονός ότι πρακτικά έχει περίπου 50 χρόνια, ας πούμε, η τελευταία επανάσταση σοσιαλιστική είναι της Νικαράγουας ή της Ιρανικής. Έχει πρακτικά να συμβεί μια σοσιαλιστική επανάσταση και αν προχωρήσουμε λίγο προς το σήμερα, είναι προφανώς η ήττα από το ΣΥΡΙΖΑ, η δυσφήμιση δηλαδή των αριστερών ιδεών, των ιδεών του εργατικού κινήματος που παρασύρει αυτό εδώ και με αυτή την έννοια ένας γιγαντιαίος παραλογισμός τον οποίο προσπαθούμε να τον αναλύσουμε, τον αναλύουμε. Εν πάση περιπτώσει είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση από τους ποιητές, διότι εμείς είμαστε της κοινωνικής επιστήμης, δηλαδή του επαναστατικού μαρξισμού. Αλλά είναι μια εποχή που φέρνει μια απογοήτευση, μια σύγχυση, έναν αποπροσανατολισμό, μια απεσιοδοξία, μια ητοπάθεια, όλα αυτά τα σχετικά και με αυτή την έννοια έχει μια επικαιρότητα και η ποίηση για την εποχή μας ενώ και η ποίηση της Ήττας. Είναι αρκετά χρήσιμη, ίσως είναι και πιο δύσκολη η δικιά μας η εποχή από την μετεφυλιακή εποχή, από ορισμένες πλευρές τουλάχιστον, για να συνεννοηθούμε. Παλιότερα λέγαμε ότι η τέχνη αντανακλά την πραγματικότητα. Αυτό είναι ένας απλοϊκός ηλισμός, καταντάει χυδαίος και επικίνδυνος ηλισμός. Αλίμονο αν η τέχνη αντανακλά την πραγματικότητα, αν συνέβαινε αυτό θα αντανακλούσε απλά την επιφάνειά της. Άρα δεν θα ήταν και τέχνη. Η τέχνη αντιθέτως διεισδύει, σπάει το κέλυφος της επιφάνειας, της πραγματικότητας, διεισδύει στο εσωτερικό της, προσπαθεί να ανακαλύψει την ουσία δηλαδή και ακολουθεί μία και με αυτή την έννοια αποτελεί ένα είδος προσπάθειας
προσέγγισης που διαθέτει ο άνθρωπος. Νομίζω ότι τα δύο πιο σημαντικά εργαλεία είναι αυτές οι κοινωνικές επιστήμες για την κατανόηση της κοινωνικής πραγματικότητας και η τέχνη. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι τρόποι προσέγγισης, νομίζω πιο σημαντικοί. Εντάξει, στις κοινωνικές επιστήμες εστιάζουν στο άτομο, αλλά το άτομο γνωρίζει, παραδείγματος χάρη, ο μαρξισμός, που είναι μια σύνθεση κοινωνικών επιστημών, ότι είναι ένα κοινωνικό άτομο και με αυτή την έννοια η πορεία εκτρέπεται προς την ανάλυση της κοινωνίας ως οικονομία, πολιτική, ιστορία και τα λοιπά, φιλοσοφία και τα ρέστα, χρησιμοποιώντας κάποιες άλλες έννοιες, κεφάλαιο, υπεραξία, συσσόρευση, τάξεις, κοινωνικές μερίδες, ας πούμε, συνείδηση, ψευδή συνείδηση, αστική ιδεολογία, επαναστατική ιδεολογία και όλα αυτές τις έννοιες, το προστάσιο δηλαδή με το οποίο προσεγγίζουμε την πραγματικότητα και κατανοούμε. Και πρέπει να πούμε ότι κινούμαστε, είμαστε και ισορροπημένοι στη χώρα μας, αν το παρατηρήσουμε, μπορούμε και κατανοούμε την πραγματικότητα και τις δυσκολίες και τις αντιφάσεις. Αντιφάσεις σημαίνει και τις δυσκολίες και τις δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν, και προς τα εκεί προσανατολίζουμε την πρακτική μας, δηλαδή να κάνουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν πραγματικότητα. Η τέχνη μένει και αυτή προσκολλημένη στο άτομο, διεισδύει περισσότερο μέσα στο άτομο, προσπαθεί να ανακαλύψει δηλαδή την τραγικότητα του ανθρώπου, την αντιφατική φύση του ανθρώπου, όπως είναι στην μακραίων ιστορία της ανθρωπότητας, περνώντας μέσα από διάφορα κοινωνικά συστήματα και από τις διάφορες φάσεις των διαφόρων κοινωνικών συστημάτων, για να μείνω σε ένα γενικό περίγραμμα έτσι και τα λοιπά. Μην νομίζουμε ότι έχει μικρότερο προστάσιο, έχω την εντύπωση ότι έχει μεγαλύτερο προστάσιο από τις κοινωνικές επιστήμες η τέχνη. Στηρίζεται πάνω σε μεγαλοποιίες δηλαδή και ικανότητες, όπως τους αρχαίους τραγικούς, τα επικά ποιήματα, ας πούμε, παλιότερων λαών, μέχρι, ξέρω εγώ, τον Μικαλάντζελο, τους ζωγράφους, ο Σέξπιρ, εν πάση περιπτώσει, τους ποιητές και τα ρέστα και τα ρέστα. Δηλαδή έχει ένα προστάσιο το οποίο δεν είναι ασήμαντο, ίσως πολύ πιο ευρύ, για να μπορέσει να αναλύσει την κοινωνική πραγματικότητα, στην περίπτωση βεβαίως ή εστιάζοντας πάντοτε την τραγική φύση του ανθρώπου. Η ποίηση της ρήτας είναι η απόπειρα να γίνει κατανοητό τι συνέβη. Δηλαδή τι έγινε και τι στάση πρέπει να κρατήσει ο άνθρωπος απέναντι στα γεγονότα μετά εκείνη την περίοδο. Να πω, αναφέρθηκε, να το πω με άλλα λόγια, μιλάμε για ένα τραύμα της ανθρωπότητας. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος σφυγάκι επιβίασε. Είχε, αν θυμάμαι καλά, και 20 εκατομμύρια νεκρούς μόνο, γιατί ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος προηγείται ο φασισμός και ο ναζισμός, πρέπει να πούμε, ενώ στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο το επακόλουθο είναι ένα κύμα επαναστάσεων και μάλιστα μια νικηφόρα η Οκτωβριανή. Σχεδόν περνάει στα αζήτητα. Ξεχνιέται ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος με μια έννοια, με το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο τα πράγματα δεν είναι απλά. Δεν είναι απλά. Δηλαδή η περιπέτεια του ανθρώπου να ανυψωθεί από το ζώο στον άνθρωπο, να εξανθρωπιστεί, και η τέχνη παρακολουθεί αυτή την εξέλιξη, την τραγικότητα, την εσωτερική αντίφαση του ανθρώπου, τα βρίσκει σκούρα. Ο πρώτος, εντάξει, ας πούμε ότι ήταν ένα ατύχημα παράλογης δυνάμεις, έτσι το ένα τ' άλλο έδραζαν. Ο δεύτερος
δείχνει ότι υπάρχει μια επανάληψη, άρα κάτι υπάρχει εδώ στο βάθος το οποίο είναι ζάπιο μέσα στον άνθρωπο, δεν είναι εύκολο να το διαχειριστεί. Υπάρχει ένα τέλος με αυτή την έννοια της αθωότητας. Νομίζω το ότι σταματάει το Βάρναλης να μιλάει περίπου οφείλεται σε αυτό. Δηλαδή τώρα δεν μπορείς να μιλάς, πώς θα το πω, με άνεση περί της επανάστασης της δικηγόρας πορείας της εργατικής τάξης της αντίστασης γενικότερα προς την πρόοδο του ανθρώπινου είδους, αυτό που λένε πάση περιπτώσει στην εποχή του διαφωτισμού ας πούμε και τα λοιπά. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Αυτό είναι αρκετά δύσκολο, αρκεί να φανταστούμε αναφέρθηκαν και η Χειροσύμα 250.000 νεκροί μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, άνευ λόγου και αιτίας. Ή το εβραϊκό ολοκαύσωμα, 5 εκατομμύρια εξοντώνονται με βιομηχανικό τρόπο. Έτσι, και χωρίς λογική, δεν είχε καμία λογική, δεν κινδύνευε κανένας από τους Εβραίους, χώρια που κάναν πόλεμο και ταυτόχρονα εξοδεύαν φόρους για να καίνε τους Εβραίους. Δηλαδή έρχεται ένας αδυσόπιτος παραλογισμός από τον οποίο δεν μπορεί να ξεφύγει, αν θέλετε, κανένας. Οι επαναστάσεις έρχονται πιο αργά, οι Κινέζικοι δηλαδή, οι Ιουγκοσλαβικοί πιο. Τέλος πάντων, είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα. Ωστόσο, εδώ στην Ελλάδα, εδώ είναι πράγματι ακόμη και τρομερά δύσκολα. Δεν μπορείς να καταλάβεις πως μια αστική τάξη που στα Δεκεμβριανά κλείνεται, τι ήταν η αστική τάξη στα Δεκεμβριανά, μαζεύτηκε εκεί γύρω από το κέντρο της Αθήνας, ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο. Όλοι εκεί πήγανε μαζί με τα αγγλικά στρατεύματα και τους θερματασφαλίτες, πως αυτή η εχθρή μειοψηφία αποκτάει την κυριαρχία στη χώρα. Και όχι αποκτάει την κυριαρχία, σου βγάζει τη γλώσσα, σε κοροϊδεύει, σε βρίζει, σε ταπεινώνει και σε στέλνει και στην εξορία κτλ. Θέλω να πω, αυτό το πράγμα είναι ένα τρομακτικό πλήγμα στην ανθρωπιά, ας πούμε, στις ηθικές αξίες και τα λοιπά, ενέχει και ένα είδος παραλογισμού. Να πούμε ότι οι μόνοι που ερμηνεύουν το τι γίνεται, γιατί είναι ανεξήγητο, έτσι μερικοί δεν θέλουν να το καταλάβουν ούτε και τώρα, και δυσκολεύονται ή έχουν κάποιες ελλείψεις. Τώρα βέβαια τα πράγματα έχουν αλλάξει κατά πολύ. Είναι οι τροτσιστές που είχαν μια άλλη πολιτική και μάλιστα βγάλουν και κάποια συμπεράσματα πολύ νωρίς το 46 ή μετά. Μετά από 2-3 δεκαετίες θα αρχίζουν να γράφονται κάποια βιβλία για το τι έγινε. Τι έγινε και χάσαμε και ανατράπηκε ας πούμε το σύμπαν, διότι περί ανατροπή σύμπαντος μιλάνε. Με αυτή την έννοια πρέπει να πούμε, λέμε καμιά φορά για την τέχνη για να δείτε και αντίδραση δηλαδή. Αν εξαιρέσει τους θεστές, τις κοινωνικές επιστήμες ενώ το μαρξισμό, υπάρχει μια γενιά ποιητών και λογοτεχνών η οποία προσπαθεί να δώσει μια απάντηση, να κατανοήσει βεβαίως στο τι γίνεται και γύρω από τον άνθρωπο. Άξιζε το τέλος και ο ίδιος ο άνθρωπος ή το σχέδιο, το όνειρο γυραφέτησης εξανθρωπισμού του, το οποίο έχει. Κατά τη γνώμη μου, δεν έχω μία πλήρη κάτωψη βέβαια της λεγόμενης ποίησης της Ήτας. Κατά κύριο λόγο ξέρω τον Αλεξάνδρου, τον Αναγνωστάκη και τον Πατρίκιο, συλλογές των οποίων υπάρχουν και αξίζουν, δεν χωράει θέμα.
και λιγάκι από εκεί πέρα του Σεφέρι. Να ξεκινήσω καλύτερα από το Σεφέρι να πω μια κουβέντα. Ο Σεφέρις, ναι, έχει μια οπτική αστικού ουμανισμού, δηλαδή περίπου ας πούμε γαλλικής επανάστασης. Ο άνθρωπος βρίσκεται σε αδιέξοδο. Δηλαδή δεν μπορεί να ερμηνεύσει τίποτε, δεν μπορεί να εξηγήσει τίποτε, δεν πιστεύει σε τίποτε. Έχει κλείσει, έχει σταματήσει. Τα ποίηματά του δηλαδή, ή μάλλον η συμπεριφορά του ανθρώπου, θυμίζει μια γριά ας πούμε αστή, η οποία πια δεν ζει, απλά τριγυρίζει μέσα στο ακανές σπίτι της ή στο σαλόνι της, ψηλαφεί τα διάφορα αντικείμενα, έτσι, και αναθυμάται, ζει τους μεγάλους έρωτες, τις μεγάλες χαρές, τις μεγάλες απογοητεύσεις, ζει στο παρελθόν. Αυτό είναι το θέμα. Ο Σεφέρης είναι σε μία αντίστοιχη κατάσταση. Έτσι, δεν μπορεί να δει κανένα μέλλον, έχει κολλήσει, έχει κλείσει πλέον η ιστορία, έχει βαλτώσει και αναπολύει το ένδοξο παρελθόν στην, όχι μόνο της Ελλάδας, για αυτόν είναι η αρχαία Ελλάδα ας πούμε και τα λοιπά, αλλά γενικά της ανθρωπότητας, δηλαδή ό,τι είχε να δώσει η ανθρωπότητα το έδωσε, και για αυτό είναι διάσπαρτη η ποίησή του. Από αγάλματα, κλιματισμένα αγάλματα που κοίτονται κάτω ας πούμε και τα λοιπά, δείχνουν τη δόξα, το μεγαλείο ας πούμε, και εμείς οφείλουμε να ζήσουμε στο παρελθόν αν θέλουμε να ζήσουμε, που είναι όμως μια άρνηση της ζωής και τα λοιπά. Αυτό για να δείτε την επίδραση ας πούμε σε έντιμους ανθρώπους της ποίησης, εννοώ ακόμη και αν έχουν μια οπτική ενός αστικού ανθρωπισμού. Από την άλλη πλευρά εμφανίζονται διάφοροι ποιητές οι οποίοι προσπαθούν με θάρρος, γιατί έρχονται και σε σύγκρουση με την καταθλιπτική κυριαρχία του ΚΚΕ, να έρθουν σε σύγκρουση με τον κομματικό μηχανισμό και προσπαθούν να ερμηνεύσουν. Θέλει μια προσοχή όμως εδώ, μην περιμένουμε τώρα να κάνουμε πολιτική, οικονομική ανάλυση η έκτη ολομέλεια του 1934 αμφισβήτησε τη σοσιαλιστική επανάσταση και τα λοιπά. Όχι, για αυτούς είναι κάποια άλλα ερωτήματα. Άξιζε που θυσιαστήκαμε, άξιζε που σακατευτήκαμε, άξιζε που χάσαμε φιλίες, άξιζαν τόσες και τόσες προδοσίες από διάφορους, άξιζε που ακολουθούσαμε ας πούμε ανόητους ανθρώπους ας πούμε, συνεχίζουμε, εγκαταλείπουμε, τι ακριβώς κάνουμε. Αυτά είναι τα ερωτήματα τα οποία θέτουμε και απαντήσεις τις οποίες δίνουμε. Νομίζω αυτό που αξίζει, μπορεί να τους χαρακτηρίσει, δεν είναι ότι ξανά, πώς θα το πω, αυτούς δεν θα δούμε πάλι κανένα έπος ή κανένα φτερούγισμα ας πούμε μια εξήμνηση της επανάστασης ας πούμε, δηλαδή Μαγιακόφσκι δεν θα βρούμε και δεν θα διαβάσουμε σε αυτούς τους ποιητές. Αυτό το πάμε μπροστά δηλαδή ας πούμε με όλες τις δυσκολίες και τα λοιπά, ή ακόμη και του Βάνερη δεν θα βρούμε σε αυτούς. Τι θα βρούμε όμως αυτούς που έχει μία σημασία, το τι σημαίνει άνθρωπος. Για αυτούς τους ποιητές άνθρωπος σημαίνει αυτός που είναι ανθρώπινος, που έχει ανθρώπινες αξίες, που στέκεται αλληλέγγυος, που προσπαθεί συλλογικά, που δεν προδίδει ας πούμε τα ιδανικά του, ακόμη και αν τα ιδανικά δεν είναι κάτι που είμαστε σίγουροι ότι μπορούν να εφαρμοστούν, που αυτοθυσιάζεται, έτσι, και όλα αυτά τα στοιχεία εν πάση περιπτώσει της εργατικής τάξης, τα επαναστατικά στοιχεία, αυτά προβάλλει
στα ποιήματά τους, όσο και αν μερικές φορές σπάνε εδώ ή εκεί στην άκρη του στίχου ή στην άκρη του ποιήματος, μήπως και δεν τα λέμε καλά, αλλά αυτά, στον πυρήνα τους δηλαδή, είναι απόλυτο. Αν ξαναζούσα, αυτό δηλαδή λένε στην συντομία, γνωρίζοντας ότι θα οδηγηθώ σε ήττα, θα έκανα πάλι τα ίδια. Αυτό με αυτή την έννοια έχει λιγάκι, πώς να το πω, όχι λιγάκι, είναι όμοιο και με την κάποια κομμάτια και αυτή δεν την γνωρίζω καλά της λατινοαμερικάνικης λογοτεχνίας από το Γκαμπριέλ Γκαρσία Μαρκές στα 100 χρόνια της μοναξίας έως τα λεγόμενα, ας πούμε, το μαύρο μυθιστόρημα που βλέπουμε, αστυνομικό μυθιστόρημα που δεν είναι και αστυνομικό, τον άνθρωπο δηλαδή, ο οποίος λέει, απαντάει με αυτό που έχει απαντήσει ο Μαντέρ. Στο ντοκιμαντέρ εκεί για τη ζωή του, ένα δύο ντοκιμαντέρ εκεί κάπου προς το τέλος, το κυνηγάει ο δημοσιογράφος ή η σύντροφος να το πάρει μια συνέντευξη. Ο Μαντέρ βγαίνει από μια αίθουσα, έχει δώσει μια διάλεξη από εκεί, κατεβαίνει μια στριφοδιστή σκάλα από εκεί πέρα, του λέει ο δημοσιογράφος από πάνω, λέει, ξέρετε, λέει, κι αν το προλεταριάτο δεν μπορεί να κάνει την επανάσταση. Γιατί για να γίνει η επανάσταση βασικά χρειάζονται δύο προϋποθέσεις. Είπα πολύ, εντάξει. Η μία είναι η κρίση του καπιταλισμού, το άλλο είναι η ικανότητα του προλεταριάτου. Α, λέει ο Ματέλ, δεν υπάρχει πρόβλημα. Λέει θα συνεχίζετε να παλεύετε, ας πούμε, θα απογοητευτείτε, λέει ο Ματέλ. Ο αγώνας είναι ένα είδος ηθικής, κατηγορικής προσταγής του Καντ, με την έννοια ότι είσαι άνθρωπος και αγωνίζεσαι ενάντια στην αδικία ανεξαρτήτως αποτελέσματος ή είσαι ζώο, οπότε πέθανε. Αν ζεις, έτσι πρέπει να ζεις. Αυτό ακριβώς εκφράζει, νομίζω, εκφράζουν αυτοί οι ποιητές της ήττας. Δεν μπορούν να δώσουν συνολικότερη απάντηση, ωστόσο δίνουν μια ηχηρή απάντηση σε αυτό το σημείο που είναι και το κρίσιμο, δηλαδή είναι το μέταλλο και αυτό που λέμε τώρα να βρούμε να διαμορφώσουμε μια πρωτοπορία και τα λοιπά, τι σημαίνει να βρεις μια νεολαία ή ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα αίσθημα ενάντια στην αδικία, τις ανασκετούν, ας πούμε. Δεν μπορούν να την προσδιορίσουν, αλλά δυσανασκετούν για να τους βοηθήσεις να συνειδητοποιήσουν τι και πώς που οφείλεται και όλο αυτό το πράγμα. Αυτό νομίζω είναι η ποιήση της ήττας. Δύο παρατηρήσεις μόνο επιτρέψτε μου. Αυτός ο Αλεξάνδρου νομίζω είναι ο... Τώρα όμως δεν έχω χρόνο. Να πω όμως να ψάξετε τις μεταφράσεις αυτού του Ντοστογεύσκη. Κατά τη γνώμη μου είναι από τους καλύτερους μεταφραστές. Είναι φάμιλος αυτού του δικού μας Μιχαήλ που μετάφρασε λογοτεχνία και επανάσταση. Την Τρόσκη και τη Ρώσικη επανάσταση. Ενώ ο Αλεξάνδρου έχει κάνει από εκεί αναφέρθηκε το Ντοστογεύσκη τουλάχιστον. Ένα άλλο που έχει μια σημασία για να μην πέσετε από τα σύννεφα όπως η Καρασαλίδη. Αυτοί οι σύντροφοι που αναφέρουμε από εκεί, ξέρω εγώ, ο Λαβρίδης, ο οποίος είναι ασύλλητα, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, δηλαδή ο Λεοντάρης, ας πούμε, ο Βαρύκας και τα λοιπά, πρέπει να πούμε ότι έχουν διαμορφώσει και έχουν σηκώσει, έχουν γεννήσει και έχουν μεγαλώσει αυτό που λέγεται κριτική της λογοτεχνίας στην Ελλάδα. Χωρίς αυτούς δεν υπάρχει τίποτα.
Αυτό μπορεί να σας φαίνεται λίγο υπερβολικό, αλλά είναι η πραγματικότητα. Όλοι οι υπόλοιποι που έρχονται, είτε για θέατρο, είτε για ζωγραφική, είτε για ποίηση, είτε για μυθιστόρημα, και είναι ίσως πιο γνωστοί από τον Ζήρα, εν πάση περιπτώσει, μέχρι τον Γιώργο Σόπλο, αυτόν εκεί που έγραφε Ισπανία ή γράφει νομίζω ακόμη, όλοι αυτοί είναι μαθητούδια τον δικό μας δηλαδή. Τέτοιον που είναι μάλλον ένα παγκόσμιο φαινόμενο, δεν μου έρχεται καμία τέτοια περίπτωση. Δεν μπορεί να συγκριθεί είτε από την αστική τάξη, είτε μπας περιπτώσει γύρω από το σταλινισμό κάτι άλλο. Αυτό να το έχουμε υπόψη. Είναι πολύ γνωστό στους λεγόμενους του φιλολογικού κύκλου, ας πούμε, και τα λοιπά. Δεν είναι γνωστό σε εμάς, δυστυχώς, και να προσεγγίζουμε έτσι με μια μεγαλύτερη προσοχή, γιατί γράφουν και με λίγο απλή γλώσσα, αλλά το βάθος τους είναι τρομακτικό, οι γνώσεις τους είναι τρομακτικές. Είναι ένα είδος εγκυκλοπαιδιστών δηλαδή, ειδικά στη τέχνη, και τα λοιπά. Είναι κάτι αντίστοιχο του Πουλιόπουλου, ας πούμε, στην κριτική της τέχνης. Το λέω γιατί έχει μια σημασία.